Ξύπνησα έτσι. Το έτσι πώς είναι. Ωραία. Όχι, ξύπνησα πυρισμένη. Αυτό το μάτι είναι πολύ πυρισμένο. Τα μάγουλά μου είναι πυρισμένα. Έχω βγάλει ένα σπυράκι εδώ και ένα εδώ. Νιώθω ότι περνάω δύσκολα γιατί είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη από την κριτική που έχω τον τελευταίο καιρό. Ξέρω ότι μπορώ, προσπαθώ και δεν ξέρω τι γίνεται συνέχεια στο τέλος και πάνω όλα στραβά. Νιώθω λίγο εκτός. Μετά από ένα σημείο πρέπει να έχουμε ανοσία και αυτό. Να μην νιώθουμε. Οπότε, εντάξει, και εγώ την πρώτη φορά αν έμπαινα θα έλεγα «Αχ, μπήκα στις χειρότερες» και τώρα, ας πούμε, που μπήκα, μου φάνηκε για πρώτη φορά, ας πούμε, το πήρα χαλαρά. Μέσα στο μυαλό μου το ήξερα. Μετά τη φωτογράφηση ήξερα ότι τα πήγα μέτρη, οπότε ήταν αναμενόμενο να μπω στις τρεις τελευταίες φωτογραφίες. Εμάς που σου είχα πει ότι πιστεύω ότι θα μπεις και σου λέω και φαντάζεσαι στο τέλος να μπω εγώ και τελικά μπήκα μαζί. Και έφυγε η αγάπη. Φύγανε δύο τώρα από ένα δωμάτιο σκέψου. Και η Ξανθούλα έφυγε και ο Θελός. Λόγω ιατρικού προβλήματος, αλλά μείναμε μάνα-μάνη κατευθείαν 9. Άνθρωπο τώρα που λέει Ξανθούλα. Ήταν πολύ ξαφνικό ρε εσύ που έφυγε. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα πάρει. Να μην είναι υγεία της καλά, να το αποφασίσει η ίδια, δεν ξέρω. Όσο για την αποχώρηση της αγάπης και της Ξανθούλας, μάλλον το δωμάτιο μας όντως είναι ακαδέμικο, το επιβεβαίωσα. Πάντως στο σπίτι γίνεται ένας χαμός. Τι εννοείς, με ποιο θέμα. Να ασχολούνται μαζί μας, αν έχουμε μαλώσει, αν τα έχουμε βρει. Τόσο πολύ τους νοιάζει η δικιά μας φιλία και δεν κοιτάζουν λίγο τον εαυτό τους που μαλώνουν, υποκρίνονται. Δεν ξέρω ποιες είναι. Εγώ έχω διακρίνει τρεις κοπέλες, οι οποίες δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Μαριάννα, Αμανατίδου και τις βρήκα τις δύο. Δεν είναι η Μαριάννα. Η Αμανατίδου δεν μιλάει ποτέ μπροστά στις κάμερες, ενώ λέει πολλά από πίσω. Πιστεύω ότι είναι μία πέμπτη κριτής στο πλατό του GNTM. Θέλει να φαίνεται καλή και πολλές εδώ μέσα θέλουν να φαίνονται καλές. Όμως δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Αλλά δεν θα το μάθουν ποτέ. Θέλουν ταπεινά χαμομηλάκια, αλλά εγώ έχω στόμα και μιλάω. Δεν γίνεται αλλιώς.